Στη λευκή ισοπαλία έμεινε η Σαπφό με τον Ιάσονα Ηλίου στην Μόρια την Κυριακή, χάνοντα την ευκαιρία να έπαιρνε την πρώτη τη νίκη στη Β' κατηγορία των γυναικών. Πρεμιέρα στον όμιλο Αιγαίου τη Γ κατηγορία, με την νεοφώτηση Τικαλονίνα επικρατεί με σκορ 3-1 τη Σαφού Β'. Στη λίμνο ο Ιρακής εκμεταλλεύτηκε την ήττα των αργολαυτών στον τέρμι με τον κεραυνό 2-1 και παρέμεινε μόνο πρώτο στο βαθμολογικό πίνακα. Η ομάδα από την Ατσική συνέτρεψε με το εμφατικό 11-0 το φιλοκτήτη. Στη λευκή ισοπαλία έμειναν Σαπφό και οι Άσον Ηλίου για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματο τη Β' κατηγορία. Με αυτό το αποτέλεσμα το λεσβιακό σωματείο έφτασε του δύο βαθμού, παραμένοντα αίτητο μετά από δύο αγωνιστικέ. Η αναμέτρηση, η οποία έγινε στο γήπεδο τη Μόρια, ξεκίνησε με λίγα λεπτά καθυστέρηση, μια και το φιλοξενούμενο σωματείο άργησε να αφιχθεί στο γήπεδο. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι δύο ομάδες δημιούργησαν ευκαιρίες για να σκοράρουν, όμως στο τέλος αρκέστηκαν στον ένα βαθμό που ήταν ο δεύτερος για τη Σαπφό και ο πρώτος για τον Ιάσονα Ηλίου. Αξίζει να σημειωθεί πως η ομάδα της Λέσβου θα μπορούσε να είχε πάρει την νίκη έχοντα δοκάρει με την Χατζιχαραλάμπους προς το τέλος του αγώνα. Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την ΣΑΠΦΟ είναι την Κυριακή 12 Νοεμβρίου εκτό έδρα με αντίπαλο τον Ουραγό και χωρί βαθμό στο πρωτάθλημα Άουβρη Λυσίων για την τρίτη αγωνιστική. Συνοπτικά τα αποτελέσματα τη δεύτερη αγωνιστική στον τεταρτο ομιλο ακρατητο πιγασο θριασιου 1 4 αουβρη λυσιων αγια παρασκευη 1 2 Τριαντόνια λυσου αγιο θωμα 3 0 και σαπφο ιασον 0 0 ρεπο ειχε ο ατρομετο αθηνων στη βαθμολογία. Στην πρώτη θέση είναι η Αγία Παρασκευή με 6 βαθμού. 4 έχει ο Πίγασο Θριασίου. 3 για Ατρόμητο Αθηνών, Τριαντώνη Αλυσού και Άγιο Θωμά. 2 βαθμού για την Σαπφό. 1 για τον Ιάσων Ηλίου. Χωρί βαθμό στο πρωτάθλημα είναι ο Ακράτητο και ο Αύριο Λυσίων. Στη γάμα κατηγορία, η νεοσύστατη γυναική ομάδα τη Καλονή σημείωσε την πρώτη τη ιστορική νίκη, επικρατώντα με 3-1 τη επίση νεοσύστατη Απφού Β στο γήπεδο των Παρακύλων, το οποίο γέμισε από φίλου και των δύο ομάδων, στοιχείο που δείχνει ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο αναπτύσσεται συνεχώ στη Λέσβο. Η Καλονή ήταν καλύτερη από του φιλοξενούμενου στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, καθώς εκτό από τα τρία γκολ δημιούργησε αρκετέ ευκαιρίε ενώ είχε και δύο δοκάρια. Η Καλονή πήρε κεφάλι στο σκορ μόλις το δεύτερο λεπτό με την Ροδάνθη Καλατζή να πετυχαίνει το πρώτο αν μη τι άλλο ιστορικό γκολ για την ομάδα στη γάμα κατηγορία. Μάλιστα η Καλονή διπλασίασε τα τέρματά της το 23 με την Βασιλική Ζήκου παίρνοντας σαφές προβάδισμα νίκης. Στο δεύτερο ημίχρονο και πιο συγκεκριμένα στο 62ο λεπτό, η Σαπφό Β μπήκε ξανά στη διεκδίκηση ενό θετικού αποτελέσματο, μειώνοντα σε 2-1 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτη τη Μαριάννα Σπανού που κέρδισε η Ανδριώτη μετά από ανατροπή τη μέσα στην περιοχή. Όμω, η Καλονή κατάφερε να πάρει ξανά αέρα δύο τερμάτων στο 69 με τον γκολ τη Μυρσίνη Αλβανού, η οποία διαμόρφωσε το τελικό Καλονή Σαπφό Β 3-1. Η νικήτρια ομάδα σημάδεψε το δοκάρι δύο φορές με τη Σχρόνη και Καλατζή ενώ ένα δοκάρι είχε και η σαφώ β' με την Κυπριό του. Ρεπό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματο είχε Ολυμπιακό Χίου. Ο Ερακλής Ατσικής εκμεταλλεύτηκε την ήττα των αργοναυτών στο τέρμπι με τον κεραμνό 2–1 και συνάμα τη δική του νίκη με το εμφατικό 11–0 επί του φιλοκτήτη παρέμεινε μόνο πρώτο στο βαθμικό πίνακα στη Δήτα στη Λίμνο και οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Συνοπτικά τα αποτελέσματα: Ο εφαιστια αρης Μόδρου 3-1, Κεραυνό Αργονάφτε 2-1, Ηρακλή Φιλοκτήτη 11-0, Αθλητική Ένωση Λίμνο Αο Κάσπακα θα παίξουν στι 15 του μήνα για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική. Στη βαθμολογία, Ηρακλή 9 μόνο πρώτο, Αργονάφτε Ηφεστία και Ραυνός ακολουθούν με 6 βαθμούς. Από 3 έχουν Άρης Μούδρου, Αθνητική Ένωση Λίμνου, 0 βαθμούς για ο Κάσπακα και Φιλοκτήτη.